μαύρη στην ψυχή μου. Ένα, δεν θα ήθελα να ήμουν ποτέ στη θέση του Πέτσα. Έχω υπάρξει. Πότε? Δύο, υπάρχουν. Παιδί ακόμα. Δύο, υπάρχουν μερικές ερωτήσεις που κάνουν οι γυναίκες που δεν πρέπει να απαντήσεις. Ε, συμφωνείς, Στίβ? Ναι. Και τρία, όταν σε καλεί στο κρεβάτι και σου λέει τώρα δεν ιστάζω και φεύγω, δεν μπορώ, εκείνη τη στιγμή σπάραξε η καρδιά μου, ρε Αφροδίτη. Τι έχεις να πεις? Όσα έχουμε πει, όσο βλέπαμε αυτό το βίντεο, δεν τα έχουμε πει σε όλα τα live μαζεμένα. Ναι, πραγματικά, πραγματικά. Λοιπόν, εγώ θέλω όμως, επειδή εμείς είμαστε μια κάποια ηλικία, δεν είμαστε στην ηλικία. Δεν ξέρω για σένα, τοποθετήσουμε. Μην παίρνει. Εντάξει, και εγώ το δέχομαι. Ότι ο Παναγιώτης θα μπορούσε να είναι παιδί μου και η Αγγελίτα, ενδεχομένως. Αλλά θέλω λίγο να μπούμε στη θέση τους και να τους καταλάβουμε και να θυμηθούμε τι κάναμε όταν ήμασταν εμείς πιτσιρικάδες. Ναι, αυτή είναι σύνηθες. Και όταν ήμασταν πάρα πολύ ερωτευμένοι και θόλωνε το κεφάλι, γιατί μια κίνηση, μια ματιά μας έβγαζε τη ζήλια, μας έβγαζε τον ανταγωνισμό. Βάλτε όλο αυτό σε μια συνθήκη εγκλισμού που πια έχει προχωρήσει αρκετά, είναι μέσα στο σπίτι. Είναι πιο έντονα όλα, μεγενθύνονται. Οπότε και η Αγγελίτα αυτό το πράγμα δεν είχε έκρηξη όμως. Ενώ εμείς. Αυτό είναι χειρότερο, να μην. Όχι, κάτσε, στην πραγματική ζωή θα είχαμε, όχι έκρηξη, θα είχαν φύγει. Σκεπάσματα και τα λοιπά. Παιδιά, λίγο κρασάκι έβαλε ο άνθρωπος. Δηλαδή, θα σ' άρεσε εσένα να το κάνω εγώ? Εγώ δεν θα είχα πρόβλημα. Ναταλή, δεν έβαλε πρόβλημα. Μόνο κρασάκι. Δεν θα είχα πρόβλημα, ρε παιδιά, ψέματα να πω. Κάνανε και κουβεντούλα με γελάκι. Όπως είπε, Αφροδίτη, είμαστε και μια άλλη ηλικία πια. Ο Στίβ, λοιπόν, που είναι μας, Steve, στην ηλικία των παιδιών και του έχει ζήσει. Μεγαλύτερο στα παιδιά είμαι εγώ, 7 χρόνια. Εντάξει, στο παιδιόν και του έχει ζήσει. Ποια είναι η συνθήκη, τι σχέση έχουν τα παιδιά? Είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Η ζήλια είναι κάτι ωραίο και κάτι τοξικό παράλληλα σε μια σχέση. Δεν υπάρχει λίγη ζήλια, πολύ ζήλια. Υπάρχει ζήλια σε σχέση. Αυτό έγινε επειδή η Αγγελίτα ζηλεύει την Ευδοκία, τα λέμε ξεκάθαρα. Ζήλεψε επειδή ο Παναγιώτης. Τον Παναγιώτη ζηλεύει. Αν ο Παναγιώτης έβαζε κρασί, ας πούμε, σε κάποια άλλη παίχτρια, δεν νομίζω να ήταν ίδια. Σοβαρά, δηλαδή μόνο το κρασί. Και στη Μέρη το ίδιο θα ήταν. Έτσι πιστεύω. Και στη Μέρη το ίδιο θα ήταν, πιστεύω εγώ. Αφούντωση η Αφροδίτη τώρα. Να τώρα που τα σκέφτομαι λοιπόν. Με την Ευδοκία και τη Μέρη, επειδή έχει και προσωπικό θέμα και ο ίδιο και η ίδια η Αγγελίτα, δημιουργήθηκε αυτή η κόντρα τώρα αυτή τη στιγμή. Δικαιολογούν την Αγγελίτα μέχρι ένα σημείο, αλλά έχασε το δίκιο του όταν είπε αρχίζω και αμφισβητώ για το χαρακτήρα και το ποιόν σου σαν άνθρωπο. Κάτσε εσύ. Αυτή ήταν η λάθος έκφραση. Συγγνώμη, ρε Στέφανε. Εγώ έχω την αίσθηση ότι η Αγγελίτα ένα κλικ παραπάνω με την Ευδοκία, επειδή στι αρχέ του παιχνιδιού ο Παναγιώτης με την Ευδοκία ήταν πιο κοντά, νομίζω ότι την τζιτώνει πιο πολύ. Δηλαδή, αν το έκανε Σαμάνθα, σιγά και τι τρέχει. Ναι, αλλά και μου επιτρέπει το συγκεκριμένο σημείο, επειδή το έθιξε, επειδή ήσουν μέσα στην αρχή του παιχνιδιού. Ο Παναγιώτης είχε δει κάπως διαφορετικά την Ευδοκία. Του άρεσε, ας πούμε, ως γυναίκα. Υπήρξε το ανάποδο. Δηλαδή? Η Ευδοκία έβλεπε ερωτικά τον Παναγιώτη, τον πλησίαζε αρκετά, χαμογέλα και του λέω: Παναγιώτη, να ξέρεις. Αυτό είναι δικό σου συμπέρασμα, δεν το έχει ομολογήσει. Δικό μου προσωπικό, όχι, ρωτάω, αλλά σύμφωνα με αυτά που έζησε. Από τη δικιά μου την γωνία. Αλλά γιατί μετά με τις πράξεις. Είναι φιλική. Τον Πέτσα ήταν λίγο παραπάνω φιλική. Το έβλεπα από την αρχή εγώ. Είναι δική σου προσωπική εκτίμηση. Ναι, ναι, απλά και τα λεγόμενα τη μετά και οι κοντρέ με την Αγγελίτα και ο τσακωμό που έγινε μεταξύ του, αν θέλει Σπάρτονα και παίζει βρώμικα σαν εκφράσει που έχει χρησιμοποιήσει για, μέχρι να γίνουν ζευγάρι με τον Πάνο, υποδήλωνε ότι. Πού να γίνει το δοντάκι λίγο.